Καλημέρα και από μένα. Θα πολύ σύντομα θα αναφερθώ στα δύο βασικά θεματικά κεφάλαια των θέσεων μας, που είναι οι αφίξεις, η διοικητική κράτηση και η υποδοχή των άσυλων και των ασυνόδευτων ανηλίκων. Μαζί με την διαδικασία του ασύλου από τους βασικούς τομείς αρμοδιότητας της ΥΠΑ της Αρμοστίας. Θα είμαι πολύ σύντομη, προσπαθώντας να βάλω τον τόνο στο γιατί έχουν σημασία τα παιδιά αυτά σήμερα στην Ελλάδα, και σας καλώ να διαβάσετε τα αντίστοιχα κεφάλαια των θέσεων για την πληρότητα της περιγραφής της κατάστασης, που δεν είναι πάντα τόσο απλή όσο από διάφορες πλευρές παρουσιάζεται. Όσον αφορά η πρώτη υποδοχή, τι εννοούμε όταν λέμε πρώτη υποδοχή? Πρώτη υποδοχή εννοούμε την υποδοχή των νεοεισερχομένων στα σύνορα, των ανθρώπων που δεν έχουν περάσει από καμία διαδικασία εντοπισμού της ταυτότητάς τους και των αναγκών τους στην ελληνική επικράτεια. Και φυσικά μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι περνούν τα σύνορα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις. Ο θεσμός της πρώτης υποδοχής είναι καινούριος στη χώρα μας. Θεσμικά και νομοθετικά έχει κατοχυρωθεί μαζί με την νέα υπηρεσία ασύλου. Και ουσιαστικά το καινούριο είναι μια νέα, εξ ολοκλήρου νέα, αντίληψη και προσέγγιση αυτών των πληθυσμών. Και αυτό που την κάνει πάρα πολύ νέα είναι αυτό το οποίο υπάρχει στη θέση της ανταυτής μέχρι τώρα, για πάρα πολλά χρόνια. Αντί της πρώτης υποδοχής υπάρχει κράτηση στα σύνορα. Υπάρχει συστηματική κράτηση με όλα τα ζητήματα που η κράτηση έχει μαζί της στην Ελλάδα. Η πρώτη υποδοχή λοιπόν έρχεται να μπει στη θέση αυτού του πράγματος, αυτής της αντιμετώπισης, προσεγγίζοντας την ομάδα αυτή του πληθυσμού με στόχο να διευκολύνει και να προστατεύσει αυτούς που πρέπει να προστατευτούν, αυτούς που έχουν δικαιώματα και αξιώσεις που δημιουργούν αντίστοιχες υποχρεώσεις από πλευράς πολιτείας, και άρα η πολιτεία πρέπει να τις σεβαστεί, και να βοηθηθεί με τον τρόπο αυτό, να βοηθηθούν και οι άνθρωποι, αλλά να βοηθηθεί και η ελληνική πολιτεία σε σχέση με το ποιους έχει στην επικράτειά της και τι πληθυσμό έχει να διαχειριστεί. Έτσι λοιπόν, ο θεσμός της πρώτης υποδοχής με όλες αυτές τις υπηρεσίες που προβλέπονται στον νόμο και θα παρέχονται στα κέντρα πρώτης υποδοχής, θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα κρίσιμο πεδίο για να υποστηριχτεί και να προωθηθεί, έτσι ώστε σιγά σιγά να επικρατήσει και να είναι αυτός ο κύριος τρόπος αντιμετώπισης των νεοεισερχομένων στα σύνορα και όχι κράτηση, ως ένας από τους βασικούς πυλώνες για την αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού. Η πρώτη πρόκληση είναι να επικρατήσει έναντι της κράτησης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δημιουργηθούν και άλλα κέντρα πρώτης υποδοχής, σιγά σιγά. Η δεύτερη πρόκληση για την πρώτη υποδοχή είναι η αναγκαία, απαραίτητη συνεργασία με τα όργανα φύλαξης των συνόρων, συγκεκριμένα κατά το μεγαλύτερο ποσοστό βέβαια της ελληνικής αστυνομίας. Και η τρίτη πρόκληση στο πεδίο της πρώτης υποδοχής είναι οι αποτελεσματικές παραπομπές, μετά τον εντοπισμό δηλαδή των αναγκών και τον προσδιορισμό του καθεστώτος των ανθρώπων που είναι μέσα στα κέντρα πρώτης υποδοχής, τι γίνεται, πού παραπέμπονται, ειδικότερα οι κατηγορίες εκείνες οι οποίες χρειάζονται εκ του νόμου ένα ειδικό πλαίσιο προστασίας, όπως για παράδειγμα τα ασυνόδευτα παιδιά. Το ζήτημα της κράτησης είναι ένα πεδίο το οποίο απασχολεί και ανησυχεί πάρα πολύ έντονα τον οργανισμό. Και τούτο γιατί έχοντας όλη την παθογένεια του συστήματος ασύλου,
δεν μπορούμε να μιλάμε για έναν πληθυσμό ο οποίος συλλαμβάνεται χωρίς χαρτιά προς απομάκρυνση και έχει αποτελεσματικά διέλθει, περάσει μία διαδικασία εντοπισμού των ιδιαίτερων αναγκών και του καθεστώτος τους. Έχοντας και τις ελλείψεις σε επίπεδο πρώτης υποδοχής, όπως μόλις περιγράψαμε. Συνεπώς, η μεγάλη ανησυχία του οργανισμού είναι ότι αυτή τη στιγμή, πολύ περισσότερο με τις διευρυμένες επιχειρήσεις του ξένου Δία και τις συλλήψεις ανθρώπων χωρίς χαρτιά προκειμένου να επιστραφούν, η ανησυχία μας είναι ότι και έχει διαπιστωθεί και αποδειχθεί ότι γίνεται έτσι, ανάμεσα στους ανθρώπους αυτούς που κρατούνται προς απομάκρυνση υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είτε δεν έχουν καταφέρει να εκφράσουν την επιθυμία τους να ζητήσουν διεθνή προστασία, το οποίο σε μια διαδικασία απομάκρυνσης τοποθετεί τη χώρα απέναντι στις ευθύνες της για τυχόν παραβίαση της αρχής της μη επαναπρόθεσης, όπως επίσης κρατούνται προς επιστροφή άνθρωποι οι οποίοι ανεξαρτήτως αναγκών διεθνούς προστασίας δεν μπορούν να απομακρυνθούν. Γιατί μπορεί να είναι ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις με προβλήματα υγείας ή άλλες κατηγορίες που βάσει της νομοθεσίας ή οποιαδήποτε απομάκρυνσή τους θα ήταν προβληματική. Συνεπώς, από μόνη της η κράτηση, η οποία αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα στην καρδιά της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί σημαίνει στέρηση της προσωπικής ελευθερίας και για τον λόγο αυτό έχει περιβληθεί από τόσες εγγυήσεις σε όλα τα επίπεδα, τα νομοθετικά, διεθνή, ευρωπαϊκά, εθνικά, συνταγματικά, δεν μπορεί αυτό το μέτρο να επιβάλλεται χωρίς να εξυπηρετεί κάποιο σκοπό. Και όταν δεν μπορεί να υλοποιηθεί σε εύλογο χρόνο η απομάκρυνση και επίσης όταν δεν μπορεί να αιτιολογηθεί ειδικά εξειδικευμένα για κάθε ατομική περίπτωση στέρηση της προσωπικής ελευθερίας, το μέτρο αυτό είναι εξαιρετικά προβληματικό και αμφισβητούμενης νομιμότητας. Πέραν αυτού και αφήνοντας το κομμάτι της του κατά πόσο είναι σύμφωνο με τα διεθνή πρότυπα και τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας η κράτηση προς απομάκρυνση ανθρώπων που δεν μπορούν να απομακρυνθούν και μάλιστα μέχρι και 18 και περισσότερους ίσως μήνες μετά την επέκταση της διάρκειας της κράτησης, υπάρχει και ένα ζήτημα κατά πόσο είναι αποτελεσματική τελικά για τη διαχείριση αυτού του πληθυσμού. Έκανε ο συνήγορος του πολίτη μια πολύ παρουσίασε κάποια στοιχεία τα οποία έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον κατά πόσο υπάρχει επιτυχία να το πούμε με όρους πολιτιακούς σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση του λόγου για τον οποίο οι άνθρωποι αυτοί κρατούνται, δηλαδή πόσοι από αυτούς που κρατούνται επιστρέφονται, το οποίο είναι πολύ κρίσιμο για να μετρήσει μια πολιτεία τελικά την χρησιμότητα αυτού του μέτρου. Γιατί σκεφτείτε ότι πέρα από οτιδήποτε άλλο είναι ένα μέτρο το οποίο απαιτεί πάρα πολύ μεγάλα κέντρα κράτησης, απαιτεί κονδύλια, απαιτεί ανθρώπινους πόρους, απαιτεί μια τεράστια επένδυση. Λοιπόν, από τα στοιχεία βγαίνει ότι η απομάκρυνση, το ποσοστό απομάκρυνσης είναι πάρα πολύ μικρό. Και άρα καταλήγουμε στο φαινόμενο άνθρωποι να κρατούνται χωρίς να εξυπηρετεί το λόγο της κράτησης, το οποίο είναι θεμελιώδες ζήτημα απέναντι στις υποχρεώσεις της χώρας και στο σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Τελειώνω με ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό πεδίο, το οποίο δεν έχει τύχει ακόμη και είπα τη αρμοστία προσδοκά και δίνει έμφαση στο να προτεραιοποιηθεί, το πεδίο της υποδοχής των ετούντων άσυλων και των ασυνόδευτων ανηλίκων. Μιλήσαμε για πρώτη υποδοχή στα σύνορα,
όλων των κατηγοριών των παράτυπα εισερχομένων, η υποδοχή των ετούντων άσυλων και των ασυνόρφητων ανηλίκων είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Μιλάμε για ανοιχτά κέντρα και μιλάμε για κέντρα φιλοξενίας. Αυτά είναι κέντρα φιλοξενίας, όχι τα κέντρα κράτησης και ούτε τα κέντρα πρώτης υποδοχής, γιατί και τα κέντρα πρώτης υποδοχής θα είναι κλειστά κέντρα. Εκ του λόγου τους μόνο πρέπει να είναι κλειστά. Τα κέντρα λοιπόν υποδοχής ετούντων άσυλων και ασυνόρφητων ανηλίκων είναι ανοιχτά κέντρα, είναι κέντρα φιλοξενίας, είναι καταρχήν κέντρα προνοιακά. Παρ' όλα αυτά, σύνδεση της υποδοχής των ετούντων άσυλων με τη διαδικασία του ασύλου είναι θεμελιώδης. Ένα βασικό σημείο παρέμβασης και βελτίωσης είναι ο συντονισμός των υπηρεσιών που ασχολούνται, που έχουν στην αρμοδιότητά τους την υποδοχή και την διαδικασία του ασύλου, είναι αλληλένδετα. Και να πούμε επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε, γιατί αντιμετωπίζεται η υποδοχή και τα κέντρα φιλοξενίας ως ένα μέρος της προνοιακής πολιτικής του κράτους που προκύπτει από τις γενικότερες υποχρεώσεις για την πρόνοια κτλ. Δεν είναι μόνο αυτό για την περίπτωση των ετούντων άσυλων, των ασυνόδευτων παιδιών. Είτε το θέλουμε είτε όχι, η Ελλάδα έχει δεσμευτεί σε πάρα πολύ συγκεκριμένες παροχές, οι οποίες πραγματικά μέχρι και για τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες δεν είναι τόσο πλαισιωμένες ενδεχομένως. Συνεπώς, αυτό το πεδίο της υποδοχής είναι ένα πεδίο που έχει ένα κανονιστικό πλαίσιο αναφοράς, το οποίο όταν μιλάμε και όταν κάνουμε τις πολιτικές και τις στρατηγικές για το πεδίο αυτό, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δεν αφορά μόνο την προνοιακή πολιτική της χώρας. Αφορά πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τις οποίες η χώρα, λόγω του ότι δεν έχει μπορέσει να ανταποκριθεί στο μέτρο που θα απαιτούσαν τα πρότυπα, τα ευρωπαϊκά πρότυπα, έχει καταδικαστεί και γι' αυτό από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Στο πλαίσιο λοιπόν της υποδοχής για την ύπατη αρμοστία είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει προτεραιοποίηση του τομέα αυτή, σύνδεσή του με τη διαδικασία του ασύλου, αύξηση των κέντρων, των θέσεων στα κέντρα υποδοχής για να μπορούν να καλύπτονται οι ανάγκες. Επισημαίνω, θα το δείτε και μέσα στις θέσεις, ότι με βάση τα στοιχεία του ΕΚΑ το 2012 ικανοποιήθηκαν 56% των ετοιμάτων στέγασης, που σημαίνει ότι και ασυνόδευτα παιδιά έχουν μείνει εκτός στέγης, γιατί δεν μπορούν να ικανοποιηθούν τα αιτήματα, άρα αύξηση των θέσεων. Και πάρα πολύ βασικό, η υιοθέτηση των πρότυπων κανόνων λειτουργίας, έτσι ώστε το πλαίσιο στο οποίο αυτά τα κέντρα εντάσσονται να είναι ένα πλαίσιο με κάποιες μίνιμουμ εγγύησεις όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται, τον έλεγχο από πλευράς του κράτους, γιατί μιλάμε για δομές οι οποίες αυτή τη στιγμή διοικούνται από μη κυβερνητικές οργανώσεις, αλλά την εποπτεία τους την έχει το κράτος. Και αυτή η εποπτεία και η ευθύνη του κράτους σιγά σιγά θα πρέπει να αυξηθεί, διότι μέσα σε αυτά τα κέντρα παρέχονται πολύ συγκεκριμένες υπηρεσίες, ιατρικές, κοινωνικές κτλ., το οποίο το κράτος πρέπει να επενδύσει και να πλαισιώσει με ένα τέτοιο θεσμικό πλαίσιο που θα έχει τους πρότυπους κανόνες λειτουργίας και μηχανισμούς παρακολούθησης και ελέγχου. Αυτό στο πεδίο της υποδοχής. Σίγουρα τα ζητήματα της χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής είναι πολύ κρίσιμα, ιδίως στην περίοδο που διανύει η χώρα, και εκεί θα πρέπει σε όλα τα πεδία αυτά που συζητάμε, γιατί όλα τα πεδία έχουν ανάγκη χρηματοδότησης, να υπάρξει σωστός σχεδιασμός, ιδίως εν ώψη της ενοποίησης των ταμείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και νομίζω ότι είπα τα σημαντικότερα από τα πεδία αυτά. Σας ευχαριστώ.